Για βάλει, από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα unboxing. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δεματάκι είμαι ενθουσιασμένος που μου ήρθε γιατί μου είχατε ζαλίσει τα παπάρια. Έκανε κάτι με το φωτισμό, δεν είναι επαγγελματικά τα βίντεο. Ρε Σωτήρη, δεν μπορώ να βλέπω αυτό το βίντεο. Μπορεί να τα λες ωραία, μπορεί να μας κάνεις και να μας λες συμβουλές για να γλιτώνουμε φράγκα και να είναι γεμάτη η τσέπη μας. Αλλά εγώ δεν θέλω να έχεις ένα φωτισμό από μια λάμπα από το IKEA αυτήν εδώ που είναι και στραπατσαρισμένη και με μια G-Light μέσα, εγώ θέλω να έχεις στούντιο, θες να έχεις άσπρα πανιά, ωραία, εδώ, να είσαι φωτογράφος. Για reviewer καλός είσαι, για φωτογράφος δεν κάνεις. Και επειδή εγώ έχω σπουδάσει στο Hollywood και έχω μεγάλες απαιτήσεις στο θέμα φωτισμού, δεν θα δω το κανάλι σου και κάνω και unscribe και unsub και εγώ δεν ξέρω τι άλλο και σου κάνω και report. Λοιπόν, μάγκες. Μου ζαλίσατε τα παπάρια. Όλοι εσείς που λέγατε και πάρε καλύτερο εξοπλισμό, πάρε καλύτερο φωτισμό, ιστορίες, δεν βάλατε το χεράκι στη τσέπη για να μπορέσω να πάρω κάτι καλό. Οπότε, τι έκανα, έκανα οικονομία, όπως κάνω για όλες τις μαλακές που σας δείχνω, και πήγα και τα βάλα από τη τσέπη μου. Οπότε, καλή κριτική, καλή όλη αυτή η γκρίνια, αλλά παιδιά, τα πράγματα αυτά τα ξέρω. Κάποιες βελτιώσεις που πρέπει να κάνω στο κανάλι, όπως η κάμερα, όπως οι φωτογραφίες, όπως τα intro, όπως αυτά, δεν μου είναι άγνωστα πράγματα. Αλλά πρέπει να καταλάβετε και την οικονομική μου κατάσταση. Εγώ δεν έχω μια εταιρεία από πίσω να με σπονσοράρει. Δεν είμαι σε ένα δίκτυο που θα μου δώσουν συμβουλές και θα μου κάνουν τέτοια. Ό,τι ξεκίνησα, το έκανα μόνος μου. Εντάξει. Μια χαρά. Πάει αυτό. Το συγκεκριμένο δέμα το παρήγγειλα από τον GearBest. Το παρήγγειλα από τον GearBest, πλήρωσα και επειδή είναι, από ό,τι βλέπετε είναι το μπανιάρικο, πλήρωσα και με μεταφορικά, αλλά η ίδια λύση από Ελλάδα, ψάχνοντας τις τιμές στο Best Price ή στο Scrooge, ήταν στα $160. Πριν το ανοίξω θα σας πω μερικά πραγματάκια. Αυτό το πήρα εγώ $35, αλλά $33 ήταν τα μεταφορικά. Και σε αυτό το ποσό, δηλαδή στα $60, υπολόγιζα εγώ και το κόστος του τελωνίου, που ήταν 30% συν. Οπότε είπα θα το κάνω. Θα το κάνω γιατί δεν πάει άλλο και εντάξει, καλές είναι οι λύσεις, δηλαδή σε αυτό, για λύση φωτισμού, αυτό εδώ πέρα. Έχω δει μερικούς που πάνε και βάζουν, παίρνουν δύο τέτοια. Πάνε και βάζουν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, λαδόκολλα. Για να κάνει και καλά να σπείλει το φως, να το βγάζει δηλαδή πιο διάχυτο. Όχι ρε φίλε, εγώ θα πάρω μια λύση έτοιμη να τελειώνουμε. Ούτως ή άλλως, κοίτα, δεν είμαι ο μόνος. Ένας φωτογράφος που τώρα ξεκινάει τα βήματά του και δεν έχει, έχει ναι, μια πάρα πολύ καλή κάμερα, αλλά δεν έχει όλο το φωτισμό που χρειάζεται ή οτιδήποτε. Κάποιο παιδί που θέλει να αρχίσει τα βίντεο και ψάχνει λύσεις, ξέρω εγώ, για φωτισμό, τι να κάνω, να πάρω ένα LED ring, να πάρω. Τι να πάρω, έχω μπερδευτεί. Έχω μια κάμερα το, από πάνω το εξάρτημα που βγάζει τα λεντάκια, τα 14, 24 τέτοια, για να μου εφωτίσει, είναι ακριβό. Εγώ δεν βγαίνω. Θέλω να βρω οικονομική λύση. Ναι, ναι, χρησιμοποιώ πορτατίφ εδώ πέρα σαν αυτό το δικό μου με γυαλόχαρτα και δεν κάνει δουλειά. Οπότε πάμε να δούμε τι είναι αυτό το δεματάκι. Από ό,τι βλέπετε, China Post, το συγκεκριμένο το επέλεξα με EMS. EMS και πάμε να δούμε τι είναι. Λοιπόν, χαρτάκια παρά χαρτάκια. Το μεταξύ να ξέρετε, παιδιά, ότι άμα έχετε αποφασίσει ότι θα πάρετε κάτι από το εξωτερικό και είστε διαθεθειμένοι να πληρώσετε το τελωνίο και τα έχετε κάτσει και τα έχετε υπολογίσει και λέτε ότι ακόμα και με τα τελωνιακά με συμφέρει να το πάρω από την Κίνα και πάτε και το τσιμπήσετε από εκεί. Να ξέρετε ότι δεν θα πάτε στο ταχυδρομείο, δεν θα σας έρθει μια ειδοποίηση της πλάκας και θα σας έλεγε «Α, είναι βαρύ, δεν το φέρνω, τράβα, έλα». Τα συγκεκριμένα δεματάκια στα φέρνουνε άμα πάρεις με DHL ή DHL, κανονικά με τα μαξάκια αυτά τα κίτρινα, και άμα το πάρεις με EMS, στο φέρνουν τα ΕΛΤΑ Courier. Η Courier υπηρεσία των ΕΛΤΑ και όχι το απλό ταχυδρομείο. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα περιτύχνουμε μαφούλ. Off camera αυτό. Καλά. Και εδώ είμαστε. Τι γράφει εδώ? Best Fright κάτι κινέζικα, 45 kg, 0,3. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε και από εδώ. Τίποτα για από εδώ. Και πάμε να ανοίξουμε το δεματάκι. Λοιπόν, μάνισε εδώ. Θέλω να προσέχω λίγο. Να προσέχω λίγο γιατί το συγκεκριμένο έχει και κάποια πράγματα που με το μαχαιράκι μπορώ να τα φάω πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, με την εισαγωγή και με το τίτλο σίγουρα θα έχετε ξυλοκαταλάβει τι είναι. Είχα κάνει και μια σπολιεριά στο κανάλι στο Facebook και σας εξηγούσα μερικά πραγματάκια. Ότι επιτέλους έκανα μια αναβάθμιση και εγώ χρειαζόταν και είναι αυτό εδώ. Πάμε να δούμε τη συσκευασία που είναι αρκετά στραπατσαρισμένη και ταλαιπωρημένη. Λοιπόν, πρώτο θα δούμε αυτό. Τι είναι αυτό το συγκεκριμένο. Το ανοίγεις από εδώ, το ανοίγεις από εκεί. Λοιπόν, ωραία. Πάμε εδώ να δούμε. Πρώτο που έχει μέσα το κουτάκι είναι τετράπλο ντουί. Λοιπόν, και ασφαλιούλα εδώ πέρα. Ψ, έλα ρε, η λεπτομέρεια που κάνει διαφορά. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Εδώ πέρα έχεις 4 υποδοχές για λάμπα, B27, αυτές και κλασικές, όπως αυτή είναι που έχω εδώ. Όλες οι LED τώρα έχουν περίπου το ίδιο σόκετ. 4 υποδοχές για τη λάμπα. Αυτό είναι κεραμικό,
Ωραία μαγιά. Αυτό και αυτά εδώ πέρα είναι κεραμικά για να μην ζεσταίνονται και λιώνουν. Εντάξει, γιατί με τέσσερις λάμπες εδώ πέρα καταλαβαίνεις ότι η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. Άμα αυτά ήταν ένα οποιοδήποτε πλαστικό σαν αυτές που βάζεις στο σπίτι σου, θα γινόταν χαμός. Λοιπόν, από κάτω βλέπουμε εδώ πέρα, πάμε να δούμε από πίσω. Από πίσω έχεις διακοπτάκια. Έχεις να βάλεις, άμα θες, και τις δύο αριστερά τις λάμπες και τις δύο δεξιά, ανάλογα με ό,τι θες. Και εδώ πέρα μας δίνει την ασφαλιούλα του και μας δίνει και σπέρ και την έχει μέσα έτοιμη, στα 3 αμπέρ. Οπότε εδώ πέρα αυτό, από ό,τι βλέπουμε, 100 με 240 βολτ. Το γράφει εδώ πίσω, κάτσα βάλω το φωτιστικό το παλιό για να φαίνονται τα πράγματα καλύτερα. Ελπίζω τώρα να είναι η τελευταία φορά που το χρησιμοποιώ. 100-240 βολτ, 50-60 Hz. Και από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα με το καλωδιάκι είναι κατευθείαν ευρωπαϊκό, το βάζεις στην πρίζα και ξεμπερδεύεις. Δεν βλέπω κάπου να γράφει την ανοχή για το πόσα βατ πρέπει να είναι οι λάμπες. Εντάξει, από τη στιγμή που έχει είναι ενισχυμένο, πιστεύω ότι δεν μας πειράζει καθόλου. Αρκετά βαρύ αυτό, δεν είναι δηλαδή τελείως ψεύτικο. Και από εδώ κάτω είναι το mount που μπορείς να το βάλεις. Από ό,τι βλέπεις έχει δύο στάσεις, να το βάλεις από εδώ ή από εδώ. Εδώ. Είναι rotatable και εδώ πέρα είναι που το σφίγγεις. Σφίγγεις αυτό, έρχεται και δένει αυτή η μαλακιούλα πάνω στο κοντάρι και μένει σταθερό. Οπότε εσύ ανά πάσα στιγμή θες να το κάνεις πιο ψηλά, θες να το κάνεις πιο χαμηλά, το φτιάχνεις και μένει εκεί που θες. Βιδούλες εδώ, ενισχυμένο το βλέπω, ναι, δεν πάει πουθενά. Πολύ ωραία. Αυτό επειδή είναι βαρύ από μόνο του, είναι ενισχυμένο. Και οι βίδες και το πλαστικό και τα κρυψάκια, όλα είναι αρκετά δυνατά, έτσι ώστε να μην παίζει καθόλου. Γιατί καταλαβαίνεις, τέσσερις λάμπες και αυτό το πράγμα, ειδικά με είναι η LED σαν τη Xiaomi που είναι βαριές, θα κάνει καμιά ώρα κανένα χρακ και αντεγιά. Λοιπόν, οπότε το βάζουμε αυτό στην άκρη, πρώτο κομμάτι. Μετά, δεύτερο κομμάτι, πάμε εδώ. Ωραία, φίλε, πρέπει να κάνω χειροτεχνία. Κάτσα, βγάλουμε αυτό από εδώ μέσα. Κάτσα, βγάλουμε και εδώ το χαρτάκι που μας έχει στείλει ο Κινέζος και το κάνω στην άκρη. Λοιπόν. Κάτσε να δω τι γράφει ο Κινέζος, μήπως είναι κανένα τραβασάκι που ήταν για μένα. Ναι, γράφει τα στοιχεία μου, δεν θα το δείτε αυτό. Photo Studio Kit Photography Lighting 4 Lamp Holder 2 meters, Light Stand 50x70 cm Softbox. If you're not satisfied, άμα δεν είσαι ικανοποιημένος, πάρε μας τηλέφωνο για να τη βρούμε τη λύση. Λοιπόν, ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Είδαμε οπότε το σποτάκι αυτά εδώ πέρα που παίρνει τις 4 λάμπες. Πάμε γι' αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Από πού ανοίγει αυτός ο διάολος, έχει κρίτς-κράτς από εδώ. Από ό,τι βλέπετε, τουλάχιστον αυτό εδώ έχει και αυτό το σακουλάκι μεταφοράς για να μπορείς να το μεταφέρεις όπου θες. Εντάξει, τα άλλα κομμάτια... Τι έχουμε εδώ? Ωραία φίλε, πρέπει να κάθομαι να κάνω χειροτεχνία τώρα. Λοιπόν, θηκούλα μεταφοράς. Πας κάπου που θέλεις να κάνεις μια φωτογράφηση, ένα γύρισμα ή οτιδήποτε, μετά πρέπει να τα φορτώσεις στο αμάξι. Που τα βάζεις εδώ μέσα. Δεν τα πετάς σχήμα, δεν τα πετάς έτσι πίσω στο πίσω κάθισμα και κάθεσαι μετά και τα ψάνεις. Και βλέπω εδώ. Χαρτάκι για να μου πούνε μπράβο, ευχαριστούμε. Άμα έχεις πρόβλημα, στείλε μας εκεί πέρα. Μου στείλανε. Τώρα οδηγίες για αυτό το πράγμα, όχι. Καλά, δεν θα είναι τίποτα δύσκολο. Αλλά πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, το εξωτερικό κομμάτι του softbox πριν αυτό, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα θα μπει μπροστά. Τι σας είχα πει, ότι στις φθηνές λύσεις αυτές πας και μπροστά από το φωτιστικό και βάζεις μια λαδόκολλα τέλος πάντων για να κάνει διάχυση του φωτός. Το ίδιο θα κάνει εδώ. Δηλαδή δεν θα βλέπεις τη λάμπα πλέον που είναι στη μέση και βλέπεις να η λάμπα του Σωτήρη. Τώρα θα έχει πέφτει πάνω σε αυτό το φως, τα τέσσερα σποτ, και το φως θα βγαίνει ομοιόμορφα. Okay? Οπότε αυτό είναι η καπότα που μπαίνει μπροστά σε αυτό. Αυτό εδώ πέρα βέβαια απ' την άλλη είναι η ομπρέλα. Από ό,τι βλέπεις από τη μέσα μεριά έχει reflective. Κοίτα να σου πω κάτι, δεν μου βγάζει ψευτούρα. Δεν μου βγάζει να πεις ότι ωραία φίλε, φτηνή κατασκευή, όπο χάλι, σκίζεται εύκολα, χαλάει εύκολα, τι πήγα και πήρα, χάλασα τα λεφτάκια μου. Μαγκές, τουλάχιστον τώρα που το πιάνω εγώ, που είμαι άσχετος με αυτό το θέμα, σαν υλικό, δηλαδή δεν είναι ούτε καν σε τις ομπρέλες, είναι πολύ πιο χοντρό. Είναι χοντρό πλαστικό από τη μία, είναι εδώ πέρα το reflective μπροστά. Το αλουμινόχαρτο, ας το πούμε, από τη μέσα μεριά. Οπότε είχαμε εκεί τα δω ψυχεδελικό βιντεάκι. Πάμε να δούμε και το τελευταίο κομμάτι μέχρι να το δέσω εγώ τελείως. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι είναι όπως φανταστήκατε η βάση του slash τρίποδο slash προέκταση που μπορούμε να βάλουμε για να στέκεται όρθιο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι 1,5 μέτρο. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα τα ποδαράκια πέφτουν κάτω και ανοίγουν. Οπότε μένει σταθερό. Μετά εδώ πέρα έχεις δύο set κλειψάκια για να πιάνεις τη βάση από πάνω ή να δέσεις οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Οπότε και εδώ πέρα είναι που μπαίνει κάτω στο socket αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Τι είπαμε εδώ, βάζεις αυτό εδώ το πράγμα και μετά κάνεις και το βάζεις. Ωραία, κομπλέ από εδώ, μια χαρά. Και πάμε να το λύσουμε λίγο να δούμε τι λέει. Ωραία, μια χαρά στην κατασκευή. Ξεφυδώνουμε από εδώ. Και αυτό εδώ πέρα λύνει. Ανεμοκατεβαίνει. Προέκταση. Μια χαρά εδώ. Το σηκώνεις όσο θες εσύ. Το σφίγγουμε από εδώ. Και από εδώ το ίδιο. Πάμε κατεβάζουμε, ανοίγουμε τα πόδια αυτά εδώ. Και το
το κατεβάζουμε. Οπότε καταλάβατε, ψιλοαναλόγιο φάση. Το βάζεις κάτω για να μείνει σταθερό. Γι' αυτό έχει και τις βάσεις κάτω, ώστε να μην κουνιέται αριστερά-δεξιά όπως αυτή η λάβα τώρα. Οπότε, αυτό είναι το κάτω μέρος όταν το τεντώσεις τελείως. Ανάλογα που θες να το φέρεις, πηγαίνει πάνω ή κάτω. Καταλαβες. Οπότε φτιάχνεις και το ύψος από εδώ, αλλά και το πόσο σταθερό θες να είναι. Μια χαρά, κομπλέ. Τυπική βασούλα, δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις γι' αυτό. Οπότε πάω να ολοκληρώσω το project για να δούμε πώς θα είναι η τελική του μορφή. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι τελείωσε τη συναρμολόγηση. Έβαλα αυτά εδώ πέρα τα πυράκια τελικά, είχαν υποδοχές πάνω σε αυτό εδώ πέρα το τετραπλό το ντουί. Εδώ πέρα έχει τα βυσματάκια και μπαίνουν και θηλυκώνουν ακριβώς εδώ πάνω στη γωνία. Οπότε 1, 2, 3, 4, το έβαλα στις 4 να τύχει τις τρύπες και μετά εδώ πέρα απλά χρειάζεται να κλείσεις τα βέλκρο με αυτά από τη μέσα μεριά για να μην φαίνονται. Πάμε λίγο να δούμε. Αυτό τέλειωσε τώρα το κομμάτι. Αυτό που θα πρέπει να μπει τώρα είναι το πανί μπροστά που θα μας κάνει τη διάχυση του φωτός. Πάω να ξυλώσω 4 λάμπες από τίποτα φωτιστικά γιατί δεν έχω διαθέσιμες. Τώρα λογικά θα πρέπει να ψάξω να βρω τις ίδιες ακριβώς. Τα ίδια λούμεν, το ίδιο φως, να μην μου βγαίνει μια κίτρινη, άλλη λευκή, άλλη πιο ρόζ, άλλη μοβ. Να έχω βάλει επειδή θα βάλω και καμία γκυλάιτ πάνω για να αλλάζω χρώμα. Οπότε κλείνουμε, πάω να βάλω την καπότα από πάνω το άσπρο αυτό και τα λαμπάκια και συνεχίζουμε. Και τελικά έγινε αυτό που φοβόμουν. Δεν βρήκα 4 ίδιες λάμπες, αν και έχω παραγγείλει και είναι στον δρόμο, απλά αυτό έκανε προσπέραση επειδή ήρθε με EMS. Και έχω βάλει μια G-Light, την άλλη με τα ηχεία, μια του σπιτιού και μια που βρήκα έξω στο κήπο, οπότε την έβαλα εκεί πέρα. Τώρα θα το πάω κοντά σε μια μπρίζα για να το εγκαταστήσω, να δούμε άμα δουλεύει. Και ναι, λοιπόν, δουλεύει κανονικά. Λοιπόν, από την πίσω μεριά είπαμε ότι έχει τους δύο διακόπτες. Κάτσε να το γυρίσω. Έχει αυτούς δύο διακόπτες. Είναι για την αριστερή και για τη δεξιά μεριά. Κλείνοντας τον ένα, βγάζεις το μισό φως, μειώνεις την ένταση. Κλείνοντας το δεύτερο, το κλείνεις τελείως. Τώρα, ανάλογα το πόση ένταση θες και το πόσο φως θες να δώσεις σε κάποιο σημείο, πας και παίζεις με αυτά. Δεν έχει ροστάτη να παίξεις εσύ όσο γουστάρεις, είναι 4 διαφορετικές λάμπες, οπότε να το ξέρεις αυτό, είναι ένα θεματάκι, πρέπει να βάλεις τις λάμπες. Τώρα, άμα θες να παίξεις με μεγαλύτερη... Με μεγαλύτερο εφέ, ας πούμε, εγώ έχω βάλει τη G-Light μέσα. Μπορώ ανά πάσα στιγμή να πάω από την εφαρμογή και να την αλλάξω χρώμα, να δώσω μια διαφορετική χρειά σε όλο αυτό μέσα το φωτισμό που δίνει. Ή μπορώ να, εγώ επειδή έχω τις έξυπνες λάμπες, να παίξω με την ένταση, να την αυξομοιώσω από εκεί. Δηλαδή να τα έχω και τα 4 ανοιχτά όλη την ώρα και απλά να παίζω με τις εφαρμογές μου. Μια χαρά, ωραία λύση έξυπνη. Τώρα βέβαια αυτό πρέπει να το φτιάξω λίγο γιατί δεν είναι τόσο σταθερό όσο θα ήθελα. Και πάω να βάλω μπροστά το πανί, καπότα, το φως διάχυσης, αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Και μπήκε η καπότα. Λοιπόν, αυτή είναι η τελική του μορφή. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα, αλλά βλέπετε ότι ξέρω εγώ ότι το πάνω κομμάτι είναι πιο κίτρινο, ενώ το κάτω είναι πιο λευκό. Σε αυτό φταίει ότι έχω μια λάμπα πυρακτώσεως εκεί μέσα που πρέπει να αλλάχθει οπωσδήποτε. Δηλαδή βλέπω μια διχρωμία και δεν είναι ενιαίο λευκό το χρώμα. Από εκεί και πέρα η ομπρέλα, για να τη δούμε λίγο καλύτερα. Εδώ το πλάι, μια χαρά, τα στάν του. Όλα ωραία. Ναι, από την πίσω μεριά, τα διακοπτάκια του, η ασφαλιούλα του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για αυτό το προϊόν. Πιστεύω ότι θα έχω μια αναβάθμιση α στη ποιότητα τουλάχιστον φωτισμού σε λήψεις με προϊόντων που έχουν οθόνη, που έχουν αντανακλαστική επιφάνεια και μπορεί κάπου να φανεί η λάμπα, ξέρω εγώ, ή το λαμπατέρι, οτιδήποτε, ή να φαίνεται κοιμούρι μου, τέλος πάντων, σε μερικά μέρη. Θα είναι πιο ενιαίο το φως, θα είναι πιο διάχυτο, θα φωτίζω καλύτερα, θα τραβήξω. Έχω να κάνω review κάποιες στίκες για κινητά, για Xiaomi Mi Max και Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Αυτό το δέμα έλεγα να το κάνω τώρα, θα το κάνω το βράδυ για να μπορούμε να δούμε τη διαφορά του λαμπατέρ του απλού. Δηλαδή θα κάνω και ένα τεστ να το κλείσω και να το ανοίξω και να παίξω με αυτό, να δούμε τι διαφορά έχουμε. Αλλά γενικά έδωσα σύνολο, κάτσε πόσο ήταν, $80. Εντάξει, $80. Η αντίστοιχη λύση από το Scrooge, τώρα παιδιά τι διαφορές να έχει. Το ντουί το τετραπλό το έχει, τη βάση του την έχει, το πανί του μπροστά εδώ πέρα το έχει. Η ομπρέλα δεν είναι από κάποιο υλικό ψεύτικο, παιδιά σας είπα ότι είναι... Χοντρό, πιο χοντρό και από μερικά μπουφάνα, ας πούμε, φανταστείτε το σαν υφάσμα. Γενικά είμαι ικανοποιημένος από αυτήν την αγορά. Δεν είμαι φωτογράφος, δεν σας λέω ότι αυτό θα αντικαταστήσει το επώνυμο, αλλά όταν βλέπω ακριβώς το ίδιο προϊόν, με τις ίδιες διαστάσεις, με τα ίδια υλικά, στην Ελλάδα 160 ευρώ και από την Κίνα το παίρνω ουσιαστικά στα μισά λεφτά και κάτω, εντάξει δεν ήθελε και πολύ σκέψη. Τώρα εμένα μπορεί και να μην με βολέψει, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσω, γιατί ο όγκος του είναι μεγάλος για μένα, για το σπίτι που θέλω να κάνω την ιστορία όλη αυτή. Αλλά το θέμα είναι ότι. Τι έχασα. Έκανα μια αναβάθμιση από εκεί που θα έπαιρνα λεντάκια και ιστορίες και αυτά. Παίρνω αυτό το πράγμα, παίρνω και 4 λάμπες φτηνές οικονομικές από την Κίνα. Έχω πάρει κάτι LED και κάνω τη δουλίτσα μου. Anyway, αυτά από μένα. Γεια σας.